Εντάξει, ήταν καλή προσπάθεια. Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Μεγάλα κορμιά, πολύ αθλητική. Από εκεί πέρα, νομίζω στην άμυνα έγινε καλή δουλειά. Ό,τι είχαμε σχεδιάσει πήγε καλά. Μπορούσαμε να πάει και καλύτερα γιατί δεχτήκαμε κάποιους εύκολους πόντους από επιθετικά rebound. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούσαμε να τα αποδώσουμε σωστά στην επίθεση. Και για μία ακόμη φορά δεν είχαμε ισορροπία μεταξύ του παιχνιδιού με στη ρακέτα και εκτός το σουτ. Χάσαμε αρκετά ανοιχτά σουτ. Δεν τα λέω εύκολα, τα λέω ανοιχτά. Και μάλιστα με το λάθος timing. Δηλαδή, κάποιες στιγμές του αγώνα, αν είχαμε βάλει ένα σουτ, θα μπορούσαμε να είχαμε τελείως διαφορετική εικόνα και να μείνουμε μέχρι το τέλος κοντά να διεκδικήσουμε το παιχνίδι. Εντάξει, από ένα σημείο και μετά, σκεφτήκαμε και εμείς το παιχνίδι της Δευτέρας, αλλάξαμε λιγάκι το rotation. Και τώρα το μυαλό μας πάει εκεί, έτσι. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, το παιχνίδι, πολύ ωραία εμπειρία, φοβερό, αλλά το ξεχνάμε, το έχουμε ξεχάσει ήδη μάλλον. Και ετοιμαζόμαστε για τη Δευτέρα. Το γεγονός ότι κατεβάσαμε τους Αμερικανούς από τους 93 στους 69 πόντους και όπως είπες θα μπορούσαμε να τους έχουμε κατεβάσει και ακόμα περισσότερο, δείχνει ότι πόσο τρωτή ομάδα είναι. Μας μένει ένα κρίμα γενικότερα που δεν αξιοποιήσαμε αυτή την ευκαιρία. Μας μένει γιατί πιστεύω αν είχαμε την άνεση της νίκης και τα παιδιά ήταν πιο απελευθερωμένα, δηλαδή της νίκης που χάσαμε τη Βραζιλία, θα μπορούσαμε να είμαστε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί. Απ' την άλλη, στα παιχνίδια αυτά πρέπει να παίρνουμε και δύσκολες αποφάσεις. Τα δύσκολα παιχνίδια θέλουν δύσκολες αποφάσεις. Δηλαδή πρέπει να είμαστε έτοιμοι τη σωστή τιμή να εκτελέσουμε, να πάρουμε την απόφαση, να δώσουμε μια ανάσα στην ομάδα η οποία χρειάζεται να περνάει από διάφορα χέρια. Όταν το πετυχαίνουμε αυτό είμαστε πάρα πολύ καλά. Όταν δεν το πετυχαίνουμε, δυστυχώς μένουμε σε χαμηλό σκορ και πάμε σε λύσεις ανάγκης. Που εντάξει δεν είναι τη ώρα προς συζήτηση, αλλά θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι όλοι μας σε αυτό το κομμάτι. Προφανώς δεν εκπλήσει κανέναν ούτε εμάς, ούτε τους παίκτες, τους δικούς μας, όλο δε μάλλον εσένα. Και αλλά υπερασπίστηκαν κιόλας. Ναι, όλα αυτά τα διάφορες αδικημίες που κάνουν οι προπονητές, 3 στην ευθεία, 4-4-2 που παίξες σήμερα ο Πόποβιτς, όλα αυτά βάζουν στην ομάδα ένα επιπλέον πρόβλημα να αναζητήσει τις λύσεις μεσούντος του αγώνα. Κοίταξε, βάζουν και είπαμε και κάποια πράγματα στο ημίχρονο. Θα λειτουργήσουν και λίγο προπονητικά οι ίδιοι, ας πούμε. Σίγουρα, αλλά κοίταξε, αυτό που καθορίζει τον αγώνα είναι να βάλεις τα αποφασιστικά σουτ. Εμείς εκεί δυστυχώς φαίνεται ότι υπάρχει ένα θέμα διαρκείας. Με την έννοια πια βγάζουμε στην περιστροφή πάρα πολύ καθαρά σουτ και δεν τα πετυχαίνουμε. Αν αυτό το σουτ μπει, η ομάδα για ένα τρίλεπτο-τετράλεπτο θα έχει μια τελείως διαφορετική εικόνα, η οποία θα της δώσει αυτοπεποίθηση, θα της δώσει δύναμη να πιέσει παραπάνω, να τρέξει παραπάνω και να κερδίσει μπάλες. Εντάξει, δεν το έχουμε πετύχει και γι' αυτό είμαστε σε στενά νούμερα, ας το πούμε έτσι. Και δεν είμαστε σε αυτό το κομμάτι. Το προσπαθούμε, θα βρούμε τη λύση πιστεύω και ελπίζω να ξεκινήσουμε από τη Δευτέρα. Το θέμα είναι ότι τη Δευτέρα θα έχουμε περισσότερο άγχος με την έννοια ότι σήμερα είχαμε μείνει ζωντανοί, ενώ τη Δευτέρα θα ξέρουμε ότι κυνηγάμε και μια διαφορετική. Εμάς η απόφαση μας ήταν από σήμερα να δουλέψουμε όσο γίνεται πιο σκληρά και να πάρουμε, αν καταφέραμε αυτή τη νίκη, ώστε να μειώσουμε και το σκοπό της νίκης Δευτέρας και όλα. Απ' την άλλη, ναι, μεν υπάρχει πίεση, ναι, μεν έχεις ένα παιχνίδι που θες μια διαφορά από το για να περάσεις, υπάρχει όμως εμπειρία. Και θα έλεγα ότι μια ομάδα όπως η Τσέχικη είναι ευρωπαϊκού στυλ. Και ταιριάζει πιο εύκολα και στο μπάσκετ που παίζουμε και εμείς και στο μπάσκετ που παίζουν και αυτοί. Τους ξέρουμε όλους, μας ξέρουν όλοι και νομίζω ότι μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστικό το παιχνίδι κάπως πιο εύκολα, θα πω. Όχι ότι μπορεί, κάπως πιο εύκολα. Εντάξει, να το αναγνωρίσουμε. Πιστεύεις ότι αρχίζει και γίνεται λίγο επανάγνωση στους αντιπάλους και σε συνδυασμό με αυτό που είπες ότι δεν πήραμε τα σουτ. Δηλαδή, εκεί που μπορεί να αξιοποιηθούν οι υπόλοιποι παίκτες, όταν κλείνουν οι διάδρομοι και οι πάσες που πηγαίνουν. Νομίζω ότι είναι εμφανές, άσχετα από το αποτέλεσμα, ότι όλοι παίζουν. Δηλαδή, όταν ο Γιάννης μπλοκάρει για κάποιο λόγο, γιατί η άμυνα λειτουργεί, γιατί κουράζεται, γιατί οτιδήποτε, η μπάλα πάει στα παιδιά τα άλλα. Έτσι, και γίνονται συνεργασίες, γίνονται αυτά. Δυστυχώς το αποτέλεσμα δεν μας έχει δικαιώσει. Και δεν είναι μόνο το ανοιχτό σουτ, είναι και κάποιες καταστάσεις pick and roll, είναι και κάποια post παιχνίδια. Εντάξει, γιατί λέμε για τα τρίποντα, αλλά είναι πολύ μεγάλος και ο αριθμός των LA που χάνουμε. Έτσι. Λοιπόν, άρα το κομμάτι του Γιάννη, αν εξαιρέσει το δεύτερο ημίχρονο της Βραζιλίας, που πάλι μια τέτοια εικόνα είχαμε, όχι ότι δεν πήρε τις μπάλες, πήγαμε να ανοίξουμε διαφορετικά, να τον απελευθερώσουμε και δεν πέτυχε. Πάλι το ίδιο, ο Γιάννης κάνει το κομμάτι που πρέπει, γυρίζει την μπάλα εκεί που πρέπει, πρέπει να το υποστηρίξουμε όλοι, ώστε η μπάλα να ξαναπάει στο Γιάννη μετά από λίγο και να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του. Η Ελλάδα πρέπει προπονητών του καναπέ και του πληκτρολογίου. Σε ενοχλεί ηθικά, δεοντολογικά, έχοντας και όλα τα υπόλοιπα ζόρια, ότι θα πρέπει να μπαίνεις στη διαδικασία, ας πούμε, όχι να απαντήσεις ή να κρίνεις τους κρίνοντες, αλλά να τον βάλεις σε μια διαδικασία, να βάλεις όλη την ομάδα σε μια διαδικασία. Είναι παγκόσμιο debate αυτή τη στιγμή, αν παίζει ο Γιάννης, πώς παίζει ο Γιάννης και ούτω καταξής.
Εντάξει, το πώς παίζει ο Γιάννης νομίζω είναι ξεκάθαρο. Δεν έχει ούτε ανασταλτικά λειτουργούμε πάνω, ούτε τίποτα. Και ο ίδιος είναι πολύ ευχαριστημένος. Από εκεί και πέρα, ο σκοπός δεν είναι αυτός μόνο να είναι ευχαριστημένος. Ο σκοπός είναι να έχουμε και το αποτέλεσμα που είναι ευχαριστημένη και η ομάδα και όλη η χώρα. Το θέμα είναι ότι εμείς να απαντήσουμε στο κομμάτι αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. Εμένα προσωπικά με ξέρετε χρόνια. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αρκεί να με ξεπερνάει κάποιες κόκκινες γραμμές. Εμένα αυτό που με πικραίνει είναι ότι η αντιμετώπιση που έχει η ομάδα, εντάξει, νομίζω με το θετικό κλίμα. Και με λίγο υποστήριξη παραπάνω θα βοηθήσουμε και τα παιδιά και όλους μας να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε καλύτερα. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι όλα μεταφέρονται και στους παίκτες και σε εμάς και παντού. Και εντάξει, ο καθένας το αντιμετωπίζει με τον τρόπο του. Εμείς τώρα είμαστε πιο μεγάλοι, πιο όριμοι, το βλέπουμε διαφορετικά. Κάποια παιδιά επηρεάζονται διαφορετικά. Λοιπόν, δεν μπορούμε δηλαδή να σπαταλάμε ώρες μέσα σε. Έχουμε 48, ούτε 48 ώρες για το παιχνίδι το επόμενο, ώστε να ασχοληθούμε τώρα με τα κομμάτια αυτά. Έτσι. Βέβαια, πάμε το παιχνίδι. Εντάξει, κοίτα, ο ρυθμός του αγώνα και η αντιμετώπιση που είχαμε από τους διαιτητές, εγώ νομίζω δεν μας επέτρεπε να διεκδικήσουμε το παιχνίδι. Εντάξει. Λοιπόν, δεν υπήρχε κανένας λόγος να εξαντλήσουμε το Γιάννη τη στιγμή που τη Δευτέρα έχουμε ένα παιχνίδι πρόκρισης και όλα αυτά. Όλα αυτά, όπως ξέρετε και μάλλον εσείς που είστε κοντά στο γήπεδο καταλαβαίνετε, γίνονται σε συνεννόηση με το Γιάννη και με πολύ καλή δραστηριότητα. Δεν έχουμε ούτε να χωρίσουμε κάτι, ούτε με κανένα παίκτη, ούτε με μένα. Γι' αυτό λέω, καλό είναι να υποστηρίξουμε την κατάσταση αυτή, να αφήσουμε τα παιδιά ελεύθερα, να μπορέσουν και αυτοί να λειτουργήσουν πιο άνετα και να παίξουν τον μπάσκετ που μπορούν. Εντάξει. Κοιτάξτε, εμείς θέλαμε να πάμε 3-0. Έτσι. Τα είχαμε πει από την αρχή, είναι ένας δύσκολος και αμφίροπος όμιλος. Είναι δύσκολα τα ματσαρίσματα στη συνέχεια. Η πορεία μας ποτέ δεν θα ήταν εύκολη. Το ίσως, αν πεις ένα θετικό, ήταν ότι μετά από το σημερινό παιχνίδι θα βρίσκαμε τους Αμερικάνους στον ημιτελικό. Εντάξει, σε ένα καλό σενάριο. Από εκεί και πέρα όμως η Τσεχία έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι πολύ σοβαρή ομάδα. Βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό ότι έχει τα παιδιά της Νίμπουργκ που παίζουν πολλά χρόνια μαζί και είναι... υπάρχει ένας κορμός. Δηλαδή αυτό που είχε παλιότερα και η δική μας εθνική με κάποια στιγμή με τα παιδιά του Παναθηναϊκού και κάποια στιγμή αργότερα με τα παιδιά του Ολυμπιακού. Λοιπόν, αυτή η ομοιογένεια τους βοηθάει πάρα πολύ να παίξουν καλά. Τώρα για μας. Τι να πω, όλα είναι περιτά. Το θέμα είναι πώς θα ετοιμαστούμε και πόσο αποφασισμένοι θα μπούμε. Αν είμαστε αυτοί που πρέπει, μπορούμε να πάρουμε την πρόκριση. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Πραγματικά, πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστούμε τη διαφορά, το θέμα της διαφοράς, όχι μόνο. Άμα σκεφτόμαστε διαφορά από το καλημέρα, δεν θα έχουμε πρόβλημα συνέχεια. Το θέμα είναι να παίξουμε ένα ελεύθερο παιχνίδι, να πάμε το σκορ εκεί που πρέπει και μετά να ελέγξουμε την κατάσταση. Όταν, δεν το λέω καθόλου ειρωνικά, με πολύ αγάπη το λέω. Όταν βολόδερνε στο Κεραμνό, στο Πανιόνιο, στο Ρέθυμνο, στον Απόλλωνα Πατρών, σκεφτόσουν τη σημερινή στιγμή όταν παίξα απέναντι στον Πόποβιτς. Εντάξει, κοίταξε. Είπα και μέσα ότι αυτές τις στιγμές μπορεί να είσαι 50 χρόνια στον χώρο και να σου τύχουν μια φορά στη ζωή. Σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, μπορεί να είσαι Ευρωλίγκα προπονητής, μπορεί να είσαι ό,τι θέλεις, αλλά να μην παίξει ποτέ, να έχει τη χαρά να παίξει αυτή με την Αμερικάνικη ομάδα σε ένα παγκόσμιο, σε μια Ολυμπιάδα. Είναι μεγάλη στιγμή και θα πρέπει. Αυτό που εγώ βλέπω και κρατάω πέρα από τις μεγάλες μορφές του πάγκου είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουν την εθνική ομάδα. Ότι ο συνασπισμός που γίνεται μεταξύ των προπονητών, μεταξύ των παιχτών. Γιατί εγώ είπα και πάλι ότι οι παίκτες αυτοί που έφυγαν λόγω του πολύ άτσαλου, θα το πω έτσι, προγράμματος του παγκοσμίου και όχι γιατί δεν θέλαν να παίξουν στην εθνική ομάδα. Εμάς ο δικός μας όμως θέλει να παίζει στην εθνική ομάδα και θέλει να είναι στις μεγάλες διοργανώσεις. Γι' αυτό, όπως είπα και πριν, πρέπει να τον προσέχουμε. Και να τα έχουμε σωστά τα πράγματα. Ακριβώς, γι' αυτό σου λέω. Εντάξει, τώρα τα λέει όλα. Δεν έχουμε... Εμείς, κοίταξε να δεις, σεβόμαστε τους πάντες. Προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Πάντα με σεβασμό και στον αντίπαλο, είτε είναι ο κύριος Πόποβιτς, είτε είναι οποιοδήποτε. Και έτσι νομίζω έχουμε καταφέρει και έχουμε έτσι κάνει αρκετά πράγματα και θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε.